Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα καινούργιο επεισόδιο εδώ μιας πολύ ιδιαίτερης συλλεκτικής αυτής του unboxing του Cyberpunk 2077 edition του Xbox One X, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ πρόσφατα. Ουσιαστικά κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα. Βέβαια, όταν θα δείτε το βίντεο θα είναι μετά από δύο εβδομάδες. Όπως και να έχει, το βίντεο είναι γυρισμένο στο Console Hunter Studio που σας είχα προμοτάρει, σας είχα παρουσιάσει πρώτη φορά το Μάρτιο πριν χτυπήσει ο κορονοϊός και έκτοτε δεν είχα ευκαιρία να ξαναγυρίσω επεισόδιο σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό βλέπετε πίσω και όλη αυτή την ωραία τη λεζάντα εδώ τώρα με τον Keanu Reeves, ιστορίες, έτσι. Cyberpunk. Πολύ ωραία έκδοση με το που την είδα εγώ. Που κυκλοφόρησε, καταρχήν να πούμε ότι κυκλοφόρησε σε απίστευτη τιμή. Η τιμή της είναι στα 330 ευρώ, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη θεματικά. Έχει κάποιες έξτρα λειτουργίες, έχει κάποιους διαφορετικούς ήχους, έχει κάτι glow in the dark σκηνικά, κάτι σεμάτικς από πίσω. Επίσης έχει μέσα και το παιχνίδι σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο αρχές Σεπτέμβρη που θα κυκλοφορήσει αυτή η παιχνιδάρα, που την ανυπομονώ πάρα πολύ να την παίξω. Την παιχνιδάρα. Λοιπόν, τι να πω, εγώ. Έχω Xbox One X, αυτό σαφώς δεν είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο πολύ καλός φίλος, ο John Delfinis, κλασικά γνωστός, πολύ γνωστός guest του καναλιού. Να του κάνω το unboxing που το αρμόζει για να μπορέσει και αυτός επιτέλους να το ευχαριστηθεί. Γιατί τώρα από ό,τι έχω μάθει είναι 5 μέρες έτσι, κάθε και το κοιτάει και μου περίμενε να έρθω για βίντεο. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε σιγά σιγά. Καταρχήν έχει ένα εξωτερικό sleeve. Θα ανοίξουμε έτσι λίγο με προσοχή εδώ τα στικεράκια. Πάρα πολύ όμορφο το κουτί γενικά. Θα σας το δείξω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το sleeve είναι αυτό έτσι όπως το έχετε δει. Το ίδιο για τις δύο μεριές. Το αφήνω κάτω. Και το κουτί είναι τελείως διαφορετικό. Που τα σπάει έτσι, εμένα δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν, να πω ότι έχει γίνει λίγο viral αυτή η συλλεκτική, έχει γίνει πολύ καλό hit. Εμένα ήδη την έχουν πάρει 6 γνωστοί μου και αυτό γιατί, εντάξει, σαφώς θα κυκλοφορήσει το Xbox, το Series X τώρα τα Χριστούγεννα 2020, αλλά πραγματικά όσοι δεν είχαν γενικά Xbox μηχάνημα και είχαν προτιμήσει το PS4, όπως ο Γιάννης ο προδότης, γιατί τον λέω προδότη, γιατί θυμάστε είχαμε κάνει unboxing το PS4 όταν είχε βγει το God of War πριν σχεδόν 3 χρόνια, 2 πόσα ήτανε, και ο Γιάννης παρότι ήταν Xboxάκιας, έπαιρνε πάντα δηλαδή Xbox στο ξεκίνημα, στο λανσάρισμα της γενιάς, αυτή τη φορά μας πρόδωσε και πήρε PS Pro. Εγώ πήρα όμως πρώτα λοιπόν Xbox και τώρα ο Γιάννης δεν είχε, άρα ήτανε, του πέσε κουτί. Βέβαια τον μπρίζωσα εγώ, του λέω 3.30 έχει Γιάννη, κοίτα το τι ωραίο που είναι, 3.30 δεν θα το πάρεις. Και δεν είναι ότι είναι κανένα S και τα λοιπά, είναι X παιδιά, δηλαδή γκάζι, έτσι το ξέρουμε ότι το X είναι ό,τι πιο δυνατό αυτή τη στιγμή και από το PS4 το Pro και τα λοιπά. Οπότε αυτή τη τιμή τη θεωρώ πάρα πολύ decent, τα 3.30. Και πόσο μάλλον τώρα για μια limited συλλεκτική, γιατί είναι όντως limited. Δεν είναι ένα κοινότυπο μηχάνημα και είναι και πάρα πολύ όμορφο και το controller και η κονσόλα. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα κλασικό που βάζουν στα Xbox από πάνω, με τη διαφορά ότι έχει το Cyberpunk το leaflet. Εδώ έχει Game Pass που σίγουρα θα έχει κωδικό. Κάπου πρέπει να είναι κρυμμένος ο κωδικός. Λογικά. Ναι, έχει δωρεάν για ένα μήνα. Δεν το δείχνουμε, μην μας το κλέψει κανείς. Κάνει kill steal και δεν μπορεί ο Γιάννης να παίξει με Game Pass. Και μετά οι πάρα πολύ δύσκολες οδηγίες σύνδεσης. Τελείως skip και αυτό. Bypass. Να το βάλουμε εδώ πώς ήτανε. Στο περίπου μέσα. Να μην μας πιάνει άλλο χώρο. Το έχω βάλει ανάποδα για να δεν μπορώ να το φτιάξουμε πέρα εσύ. Λοιπόν, και τώρα εδώ τι άλλο έχουμε. Κάτσε να τα δούμε τώρα να βγάλουμε σειρά. Πάμε από εδώ πρώτα. Λογικά το έχω. Α, όχι, το κοντρολεράκι θα είναι εδώ τώρα να δούμε τι γίνεται. Το κουτί μου κάνει εντύπωση γιατί και αυτό είναι έτσι θεματικό κάπως. Δεν είναι ένα κλασικό λευκό κουτί ή μαύρο ας πούμε, που έχουν συνήθως μέσα τα Xbox. Κοντρόλερ. Συγγνώμη, power cord. Διάφορα φελιζολάκια. HDMI στο χρώμα λίγο το περίεργο της κονσόλας, θεματικό κι αυτό, ενώ τα συνηθισμένα είναι μαύρα, πολύ ωραίο. Θα ξαναβάλω αυτά μέσα.
Και το controller, παιδιά, είναι αυτό που όσοι έχετε ήδη Xbox όπως εγώ, πολλοί κόσμοι έχω δει γενικά, έχει ψηθεί πάρα πολύ για το controller, δηλαδή να έχει ένα δεύτερο controller. Να πούμε ότι δεν είναι elite το controller, έτσι μην μπερδευτεί κανείς. Είναι ένα απλό controller, το οποίο είναι θεματικό. Θα το βγάλω λίγο εδώ, εντάξει εδώ έχει τις μπαταρίες, δεν χρειάζεται να τις βγάλουμε. Wow. Λοιπόν, το controller δείχνει, εγώ όταν το είδα πρώτη φορά, σε κάποιο παιδί που το είχε ποστάρει στο forum το joystick, θυμάμαι, φαίνονταν σαν να είχε σημάδια και λέω, πότε πρόλαβε ρε φίλε και το έκανε έτσι να πούμε, ρίπιο, το ρίξε κάτω, το έκανε, τι το έκανε, έχει σκισηματά και χτυπηματά κτλ. Όμως είναι έτσι το βάψιμό του. Και μ' αρέσει γιατί έχει μια αλητεία, δείχνει δηλαδή ένα τσαμπουκά, ότι είναι ένα ζώρικο controller, ξέρω εγώ, και ότι περιμένουν ακόμα πιο ζώρικες καταστάσεις στο παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ κάποιες διαφορές, θα τα δούμε λίγο από κοντά καλύτερα αυτά σε λιγάκι. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό εδώ. Μην μας πεταχθεί τίποτα από εδώ μέσα τώρα και γελάμε. Όχι, λοιπόν, εδώ παιδιά έχει επίσης και την βάση για να σταθεί όρθιο. Κάτι το οποίο στα Xbox τουλάχιστον που είχα εγώ και το πρώτο μοντέλο και το S και το X, βάση δεν υπήρχε μέσα. Εδώ την έχουν βάλει εξτρά, λόγω ότι είναι μάλλον και στο χρώμα λίγο έτσι κάπως να ταιριάζει με την κονσόλα. Καλή κίνηση αυτή, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι με τα 330 έχετε πάρει και το X και το παιχνίδι όταν θα βγει και η βάση. Η βάση δεν έχει ένα 20-60 ξεφτύλα. Πιστεύω ότι θα έχει. Το παιχνίδι δεν θα είχε 50-60 ευρώ να το πάρετε. Θα τα είχε. Οπότε παιδιά με 330 το ξαναλέω. Είναι budget. Τα λιγουρεύεστε που λέγε και ο Άδωνης. Πιστεύω ότι πρέπει να... Δεν ξέρω, όσο δεν είχατε Xbox X, αυτή είναι η καλύτερη προσφορά, παιδιά, είναι το καλύτερο deal, θα συζητεί. Πάμε να βγάλουμε τώρα μια από τις πιο βαριές κονσόλες όλων των εποχών. Το έχω ξαναπεί όταν είχα κάνει unboxing και εγώ το δικό μου το Xbox, το X, όταν είχε πρώτο βγει. Μισό λεπτό. Πολύ βάρη μηχάνημα, παιδιά. Κάνετε δικέφαλους για πλάκα. Cyberpunk εδώ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Και τώρα είμαι πολύ περίεργος να το δω λίγο από κοντά, να δούμε πώς είναι στο περίπου, μην φοβάστε, θα δείτε και εσείς πλάνα από κοντά, δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα παίξουμε λίγο με το stabilizer της DJI, λίγα πλανά για να γουστάρετε. Πω, από πολύ βαρύ. Γιάννη, μην φοβάστε, δεν σου κάνω βραδινία, φίλε. Λοιπόν, εδώ. Φύγε και εσύ τώρα εδώ, πω, πω παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αχ, πήραμε την τζούρα μας για σήμερα. Λοιπόν, και αυτό έτσι φθαρμένο. Battle damage, ξέρω εγώ, scars και ιστορίες. Αυτό εδώ φωσφορίζει, παιδιά, το βράδυ. Και αυτή η λεπτομέρεια γενικά που υπάρχει εδώ. Κλασικά είναι ένα Xbox One X. Αυτή είναι η μπροστινή μεριά εδώ. Επίσης έχω μάθει ότι έχει και έναν θεματικό θόρυβο διαφορετικό όταν κάνει startup το μηχάνημα, αντί για το κλασικό, δηλαδή το... κάνει έναν άλλον, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και επίσης έχω μάθει ότι υπάρχει και ένα hidden message κάπου εδώ τριγύρω. Πιστεύω ότι θα το βρούμε. Hello from Seattle λέει εδώ, Xbox One X. Και εδώ κάποιο μήνυμα υπάρχει, θα το δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, το μηχάνημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Το θέμα είναι, αν πούμε ότι θα βάλουμε και αυτό εδώ, ναι. Μπαίνει ξυρταρωτό, όμορφα και ωραία. Και μας κάνει το μηχάνημα secure έτσι εδώ. Τώρα δεν ξέρω από ποια μεριά κάποιος θα ήθελε να το στηρίξει. Πάντως εμένα και από πάνω, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Συγγνώμη, από κάτω. Δηλαδή είναι όλες οι μεριές έχουν κάτι να δείξουν. Μην σας πω ότι πιο κάτω μου αρέσει πιο πολύ από το πάνω. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Πάμε να το δούμε λίγο από κοντά τώρα. Και πάμε να το δούμε τώρα λίγο εδώ. Εντάξει, το βλέπετε ότι το κουτί είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, να ξεκινήσω πρώτα λίγο από το controller. Παιδιά, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν, εδώ, κοιτάξτε, no future. Και είναι χαραγμένο. Και πραγματικά φαίνεται βρώμικο το controller. Είναι λες και, ξέρω εγώ, ξεθοριασμένο εδώ. Είναι όντως λες και δεν του έχουν φερθεί πολύ καλά. Βλέπετε εδώ και τη διχρωμία. Και εδώ άλλο σημαδάκι από πίσω.
Επίσης 2077 εδώ και για σκάν υπάρχει κάτι, το οποίο δεν ξέρω τι δείχνει εδώ άμα σκαναριστεί. Όμορφο. Decent. Πολύ καλή φάση. Brand new. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι το stand, το οποίο ήταν και αυτό δωράκι μέσα. Έτσι. Εντάξει, τα άλλα τα είδατε από πιο πριν. Εδώ ήταν η συσκευασία μέσα του controller, με τα καλώδια, μανιουαλάκι εδώ μέσα, μπαταρίες και τα λοιπά. Ωραίο έτσι κομματάκι. Εδώ μέσα ήταν η βάση που σας έδειξα πριν, τα leaflets. Και εδώ τώρα δούμε την κονσόλα. Όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ βαρύ το μηχάνημα, παιδιά. Είναι πρακτικά ένα πάρα πολύ δυνατό PC εδώ μέσα, με υδρόψυξη και ιστορίες κρυμμένο. Ας μην μείνουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας μείνουμε τώρα στο design. Διάφορα σχεδιάκια εδώ όμορφα. Όπως είπαμε, όπου βλέπετε πράσινο είναι glow in the dark, στο σκοτάδι. Εδώ Seocho, Seoco, Seoco, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Electronics. Strong magnetic field εδώ, άλλα διάφορα σχεδιάκια. Εδώ το σήμα της ανακύκλωσης, εδώ άλλα περίεργα, ξέρω εγώ. Από κάτω μου αρέσει πάρα πολύ, όπως το είπαμε και πριν, σε Ιαπωνέζικα τι είναι αυτά. Τι γράφει εδώ? Where is Johnny? Μάλιστα. Where is Johnny? Δίπλα μου είναι ο Johnny, για όσοι καταλάβανε. Hello from Seattle. Xbox One X, με μικρή στάμπα εδώ. Hello Phil Spencer, από την Νίκαια. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα hidden message. Εδώ, παιδιά, λοιπόν, λέει ότι διαβάζοντας με UV light, μπορούμε να διαβάσουμε ένα hidden message, το οποίο πρακτικά μας ευχαριστεί που κάναμε αυτή την αγορά της ιδιαίτερης συλλεκτικής. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τα glow in the dark, έτσι να σας φύγει η ιδέα, όσοι δεν το έχετε δει και αλλού, να το δείτε από εδώ, ας πούμε, αφού το ανοίξαμε, το ανοίξαμε, πάμε να το δούμε λίγο πώς φωτίζει το σκοτάδι. Και τώρα, αφού το φόρτισα λίγο με φως εδώ, πάμε να δούμε τελικά πώς λάμπει. Κάνουμε κατάσταση λίγο εδώ. Ρε, μη χαϊδεύεις, ρε. Εντάξει. Okay, λοιπόν. Ναι, παιδιά, το βλέπετε ότι λάμπει. Πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε και το πίσω σημείο που λένε ότι φωσφορίζει. Και αφού φέξαμε και εδώ, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πιο αδύναμο. No future. Εντάξει, τώρα σε εμάς φαίνεται πιο έντονα. Στην κάμερα, επειδή υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά όντως φέγγει και αυτό. No future, λοιπόν. Και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας. Και εδώ τώρα βλέπετε το κρυφό μήνυμα με το black light. Και εδώ τώρα θα ανοίξω να ακούσετε τον ήχο. Και τώρα θα το κλείσω. Λοιπόν, παιδιά, το είδατε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή τη συλλεκτική έκδοση του Xbox One X, γιατί εγώ προσωπικά, επειδή είμαι Xboxάκιας πρώτα, πάντα δηλαδή Xbox ήταν το πρώτο μου μηχάνημα από τις γενιές εκείνες που βγήκαν, εντάξει, λάθος ψέματα, Dreamcast ήταν το πρώτο της 6ης γενιάς, μετά πήρα το Xbox, μετά πήρα το GameCube και τελευταίο πήρα το PS2. Οπότε και PS3 δεν είχα πάρει πρώτο, πρώτα είχα πάρει 360, όπως και σε αυτή τη γενιά, πρώτα πήρα το Xbox One το πρώτο. Γενικά, λοιπόν, το αγαπάω πολύ το Xbox, το γουστάρω, μου αρέσει, γιατί πιστεύω ότι είναι ο συνεχιστής της Sega, του Dreamcast, ήταν της ιδέας της συνεργασίας της Sega και Microsoft. Γενικά είμαι λίγο ρομαντικός εγώ, δεν το βλέπω έτσι, γι' αυτό προτίμησα για το Xbox. Ήταν και πιο πολύ σε PC φάση που πάντα γούσταρα εγώ από μικρός που έφτιαχνα PC και ιστορίες τέτοιες. Οπότε, για να μην πολυλογάλω, αυτή η έκδοση εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και η Scorpio Edition μου άρεσε, που ήταν η πρώτη στο λανσάρισμα, το Project Scorpio, που δυστυχώς δεν είχα προλάβει να την πάρω, πήρα μετά από 6 μήνες το κανονικό, το Xbox One το X. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή που τρέχει αυτή η προσφορά 3.30 από 5.30 κανονικά που έχει ένα Xbox One X σκέτο, γιατί τόσο πήρα εγώ το δικό μου και μέχρι πρόσφατα, δηλαδή τόσο είχε, παιδιά, είναι steal, είναι κλέψιμο αυτή τη τιμή.
Ναι, κατανοώ ότι 3-30 δεν είναι 30 ευρώ, είναι 3-30. Αλλά επειδή το gaming τραβάει, ο κόσμος διψάει για gaming και για τις νέες γενιές και αυτά, παρότι θα κυκλοφορήσει σύντομα η νέα γενιά, η οποία πιστεύω προσωπικά ότι θα παίζουν στα 600 στο release, αυτό για 3-30, όσοι έχετε PS4 και γουστάρατε να είχατε και ένα Xbox να παίξετε τα cross-platform τα παιχνίδια πιο δυνατά, γιατί κακά τα ψέματα το Xbox το X είναι powerhouse, είναι πανίσχυρο, πολύ πιο δυνατό από το PS το Pro. Όσοι λοιπόν γουστάρετε να παίξετε έτσι λίγο κάτι καλύτερο από κάποιο αγαπημένο παιχνίδι και στο Xbox, αυτή είναι η λύση. Τώρα θα μου πεις να το κάνεις αυτό, γιατί αυτό τα παίζω στο PS4 και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Okay. Υπάρχουν σε μια μερίδα ανθρώπων που είναι λίγο σκαλωμένοι και με το παραμικρό ποσοστό της λεπτομέρειας. Εγώ λοιπόν προσωπικά, σαν Νίκος Console Hunter, το προτείνω ανεπιφύλακτα, είτε ειδικά αν δεν είχατε ποτέ Xbox One, αυτή είναι η καλύτερη σας ευκαιρία πριν να σας αρεστεί το Series X. Όσοι έχετε PS4, ξέρω πολλοί κόσμος ότι έχουν και αυτοί Xboxάκια, αλλά αν είχατε το S, για μένα σπρώξτε το μεταχειρισμένο και παίξτε τώρα με αυτή την προσφορά, να πάρετε αυτή τη συλλεκτική, είναι πανέμορφο, το χειριστήριο τα σπάει, το παιχνίδι θα τα σπάσει περισσότερο, το περιμένω πώς και πώς. Γενικά μόνο θετικά έχω να πω, φοβερή στιβαρή κατασκευή, φοβερό φινίρισμα, φοβερή ποιότητα, αυτή η διαφορετική ήχη, τα glow in the dark, όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα πολύ όμορφο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Επίσης κάτι που δεν ανέφερα, να ξέρετε ότι αυτό έχει βγει 45.000 κομμάτια παγκοσμίως. Πάει και για πιο λίγα κομμάτια από τη συλλεκτική την PS4, παιδιά. Έτσι, δηλαδή, αυτό σε λίγα χρόνια μπορεί να το δούμε από τίποτα σκάλπερ σε κανένα eBay, να το βλέπετε και αυτό όπως το PS4 συλλεκτική, ξέρετε, η anniversary. Τίποτα 1,5 χιλιάρικο, 2K, κουτάτο σφραγισμένο. Οπότε, όσοι είστε και σκάλπερ, πάρτε το. Με 1000 λοιπόν, Xbox One X, Cyberpunk 2077 Limited Edition, τσιμπήστε τη όσο ακόμα είναι στα 3.30. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, εγώ το γούσταρα εδώ στο Console Hunter Studio που είχα καιρό να κάνω επεισοδιάκι. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω το like σας, όσοι είστε νέοι συνδρομητές, επίσης γουστάρω να δω το subscribe σας, να μεγαλώνει παρέα και τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά φίλοι μου και keep collecting!